Ο χώρος του φυσικοθεραπευτηρίου στο ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου επί τρεις και πλέον ώρες, σήμερα, έγινε το θέμα συζήτησης όλης της περιοχής. Καθώς εντός αυτού, η κλειδωμένη μαζί με τον άντρα της φυσικοθεραπεύτρια αρνούνταν να βγει, αντιδρώντας το μέτρο της αναστολής εργασίας που της έχει επιβληθεί λόγω του ότι δεν έχει εμβολιαστεί. Όπως βλέπετε κι εσείς, είναι μια κατάσταση πολύ στενάχωρη. Η κυρία αυτή, ως υγειονομικό προσωπικό του Δήμου, είναι υπόχρεη εμβολιασμό. Κανένας δεν θα της έλεγε να το κάνει ή να μην το κάνει και εφόσον επιλέγει να μην το κάνει, πρέπει να δεχτεί και τις συνέπειες της μη συμμόρφωσής της. Αυτή ούτε τις συνέπειες αποδέχεται, έχει παραβιάσει την πόρτα, παραμένει στο χώρο εργασίας με ό,τι σημαίνει αυτό, κινδύνους για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια των δημοτών μας. Όπως αποτύπωσε ο Φακός της Κρήτη TV, η φυσικοθεραπεύτρια επί ώρες επιχειρούνταν από δυνάμεις της αστυνομίας να αποχωρήσει από το χώρο, με την ίδια ωστόσο να αρνείται πεισματικά να το πράξει. Οι εικόνες που καταγράφηκαν έξω από το φυσικοθεραπευτήριο του ΚΑΠΗ του Δήμου Μινώα Παιδιάδος ήταν κωμικοτραγικές. Εκτός του χώρου, αστυνομικοί, άλλοι εργαζόμενοι, αλλά και πολίτες να παρακολουθούν την επιμονή της φυσικοθεραπεύτριας να παραμένει εντός του χώρου, να αρνείται να βγει και να επιχειρεί με μια σειρά εγγράφων να πείσει ότι αυτό που κάνει είναι το ορθό. Ήταν παρωμένη από το πρωί με το σύζυγο, αρνείται να πειθαρχήσει στις υποδείξεις των αστυνομικών. Και έχει ταμπουρωθεί, έχει βάλει τα γραφεία από πίσω και είναι η εικόνα αυτή που βλέπετε. Η εικόνα μιλά από μόνη της, τι να πω εγώ. Μετά από πολύωρη προσπάθεια της αστυνομίας να την πείσει, δόθηκε η εντολή για επιχείρηση διάνοιξης της πόρτας, που έγινε από εργαζόμενο του Δήμου Μινώα Παιδιάδος, παρουσία των αστυνομικών, οι οποίοι με την διάνοιξη της πόρτας συλλαμβάνουν τη φυσικοθεραπεύτρια, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και υπεξαίρεσης. Η αναστάτωση ήταν μεγάλη στο Αρκαλοχώρι, που εδώ και καιρό παρακολουθεί το σύριαλ μεταξύ της φυσικοθεραπεύτριας και του Δήμου, που από τα μέσα του Αυγούστου την έχει θέσει σε αναστολή, καθώς αρνείται να συμμορφωθεί με τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί. Μέχρι και τις 17 Οκτώου ήταν συνεπής. Υπέβαλε rapid self-test κάθε Δευτέρα όπως έπρεπε να κάνει και στις 17 Οκτώου στέλνει ένα έγγραφο και λέει ότι ανήκω στους αυτόχθονες, η ιδεολογία μας είναι άλλη και δεν δέχομαι την υποχρεωτικότητα και το βασανιστήριο στο οποίο με υποβάλλεται. Παρά την επιβολή της υποχρεωτικότητας εμβολιασμού στους υγειονομικούς και την άρνησή της ταυτόχρονα να εμβολιαστεί, η ίδια συνέχιζε να πηγαίνει στο χώρο εργασίας της. Μάλιστα, αν και από την κοινωνική υπηρεσία είχε τοποθετηθεί λουκέτο στην πόρτα, η ίδια σύμφωνα με την αντιδήμαρχο το είχε παραβιάσει. Ο προϊσάμενος της κοινωνικής υπηρεσίας προχώρησαν στο να τοποθετήσουν λουκέτο στην πόρτα του φυσικοθεραπευτηρίου και την επόμενη, σε έλεγχο που έκαναν, είδαν ότι είχε έρθει με το σύζυγο, είχε παραβιάσει το λουκέτο και είχε μπει στο χώρο εργασίας μέσα. Μετά από μηνυτήρια αναφορά που κατατέθηκε εις βάρος της, η είσοδός της σήμερα στο χώρο κινητοποίησε τις αρχές που έσπευσαν στο σημείο για να την απομακρύνουν και τελικά να τη συλλάβουν. Ήταν μια θλιβερή κατάσταση και δυστυχώς δεν υπήρχε άλλος τρόπος η εργαζόμενη να πιστεί να αποχωρήσει από το χώρο του φυσικοθεραπευτηρίου. Λυπάμαι πολύ για την αναστάτωση που επικράτησε και ελπίζω να μην έχει συνέχεια. Η δημοτική υπάλληλος, όπως διευκρίνησε η κυρία Δραμουντάνη, έχει δηλώσει αυτόχθον και μέχρι σήμερα έχει στείλει σειρά καταγγελιών και αναφορών διεκδικώντας εκατομμύρια ευρώ. Όλους τους θεωρεί εμπλεκόμενους. Ο καθένας είναι υπόχρεος κατά αυτούς σε καταβολή 10 εκατομμυρίων ευρώ αποζημίωσης και όλες αυτές οι καταγγελίες που έχει κάνει στο Δήμο, που δεν είναι λίγες, είναι πάρα πολλές, έχουν και κοινοποίηση το γραφείο του Πρωθυπουργού.